Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στη Λεμεσό και στην Έρκα Γαβάζη για να μας δώσει όλα τα νεότερα και να δούμε πώς εξελίσσεται η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από το απόγευμα στην επαρχία Λεμεσού. Έρικα, λόγο σε σένα. Δημήτρα, έχω κοντά μου τον αναπληρωτή διευθυντή, τον κύριο Λεωνίδου, να μας πει ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, κύριε Λεωνίδου. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Επιχειρούν γύρω στα 38 πυροσβεστικά οχήματα από διάφορες υπηρεσίες, κυρίως από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα δασών, μηχανήματα από την επαρχιακή διοίκηση, ναι, και καταβάλλονται προσπάθειες να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Υπάρχει κάποια εκτίμηση, δηλαδή θα είναι εκτός ελεγχολό το βράδυ? Δεν είναι από τις πυρκαγιές που μπορεί να κάνουμε εκτίμηση πότε θα εθέσουμε υπό έλεγχο. Είναι από τις πυρκαγιές που θέλει χρόνο και κόπο για να τεθεί υπό έλεγχο. Έχει κάψει μέχρι στιγμή μία έκταση πέραν των 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων, σε πολύ δύσβατη περιοχή, με κακές καιρικές συνθήκες από απόψεως ανέμων. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο μαζί με το Τμήμα Δασών, με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, και το θέτουμε σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή με σκοπό να κυκλώσουμε την πυρκαγιά για να μπορέσουμε να εθέσουμε την υπέλεχο. Να αντιλαμβάνεστε ότι τώρα έχουμε να απολέσει. Έχουμε, κινδυνεύουν και οι κατοικημένες περιοχές, κινδυνεύουν σπίτια, κύριε Λεωνίδου? Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές προς το παρόν. Κινδυνεύουν μόνο μεμονωμένες κατοικίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσα σε πυκνή βλάστηση και αντιλαμβάνεστε είναι σε μεγάλο αριθμό και δεν μπορούμε να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από κάθε κατοικία. Σας ακούσαμε για βοήθεια από το εξωτερικό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να χρειαστεί πυροσβεστική ενίσχυση είτε από το Ισραήλ, για παράδειγμα? Όχι, δεν με ακούσατε. Ακούσατε κουβέντες που κάνουμε με συναδέλφους. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα να ζητήσουμε βοήθεια από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είναι από τις εκτιμήσεις μας. Φαίνεται ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με τα δικά μας μέσα. Εάν όμως προκύψει ανάγκη, θα ενημερωθεί ανάλογα ο Υπουργός για τα περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, ακούσαμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.